Λοιπόν, ιδιωτική κατακραυγούλα στο χαλαρό, στο ρελαντί, έτσι. Βασάλο Βαλαβάνη. Δεν άργησα πολύ να τους φέρω παιδιά. Κοντεύουν να κλείσουν 3 χρόνια από τότε που βγήκαν από το παιχνίδι. Είχα κάνει και με σπαλιάρα, δεν λέω, αλλά θες και ένα βασάλο, θες και τη Βαλαβάνη σου, καταλαβες. Αυτό είναι τσάμπα εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Το subscribe. Αλήθεια, δηλαδή, αν πατήσεις subscribe, δεν σε χρεώνουν τίποτα. Να, μα το Θεό. Και like. Αλλά άμα κάνεις και σχόλιο, δώρο που θα πάρεις, δεν πάει ο νους σου. Καταρχήν μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 120.000 ευρώ μετρητά. Μετρητά, όχι αστεία. Και αν επιλεχθείς, μπαίνεις στην τελική κλήρωση, όπου υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ένα πεντάρι διαμέρισμα στο πανόραμα της Βούλας αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Nice. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι sub και subscribe, like και άσε μόνο ένα σχόλιο. Η κλήρωση γίνεται 31 έκτου του 2020. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε story μου στο Twitter. Το νου σας. Έχω λοκάρει τους δικούς μου, οπλίζω, ορμάνε τα παιδιά, με baby on board πλέον εμείς πίσω και τέτοια σκηνικά. Γράφει, γράφει! Πάντα. Τεστάκια και τέτοια έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει τη βγάζει τη μάσκα, εντάξει. Προφανώς, να σε ζήσει! Άντε και τα δικά μας! Πώς είναι να είσαι πατέρας? Δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Κλαίει το μωρό, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, κλαίει, κλαίει. Μας έγινε στο σπίτι, όχι απλά κλαίει. Κάτια έχετε. Ένα. Το οποίο είναι ερωτευμένο με τον Κωνσταντίνο, από ό,τι κατάλαβα. Άλλο το μεγαλώνει, άλλο το κάνει. Και αλλού πάει και τα δίνει. Από τις φωτογραφίες χάνει από κοντά, είναι πιο ωραίος. Για τον νου σου θα στον τζιμπήσουμε. Κωνσταντινός. Καλά, και έχω και ένα μαλλί που δεν μιλάμε τώρα. Εντάξει, και εγώ με πολύ προσπάθεια το έχω στερεώσει έτσι πίσω. Πες μου λίγο το μαλλί αυτό, τι κάνεις, δεν έχω καταλάβει. Το φτιάχνω όταν έχω γύρισμα μόνο. Τις άλλες φορές καπέλο. Μέχρι όχι, θέλεις να αφήσει εδώ. Α, τίποτα. Μακριά και εδώ πέρα που εμένα. Εδώ δηλαδή είναι επάλ. Λοιπόν, έχεις κάνει κάποια έρευνα πριν έρθεις να μας συναντήσεις? Ούτε ερωτήσεις δεν έχω κάνει. Γιατί στους άλλους βγάζεις, εμάς δεν τα βγάλεις. Κοίτα, στα πρώτα επεισόδια, όταν τον άλλον δεν τον πολύ ξέρω, του γράφω ένα ερωτηματολόγιο. Ωραία. Ξεκινάμε με τα κλασικά, από που είστε, που μεγαλώσατε, γονείς, ζώδια, ηλικίες. Ωραία, μπορούμε να απαντήσουμε κι εμείς αυτά. Εγώ γεννήθηκα στις 14 Μαΐου του 87. Ωραία. Το 87, είσαι δηλαδή 2 χρόνια μικρότερα από τον αδερφό μου, ωραία. Ναι, είμαι 34 το Μάιο τώρα. Σήμερα έμαθα ότι αραβωνιάστηκε. Τώρα το Μάιο, ο αδερφός μου. Τι ήταν ο αδερφός σου? Κάτι βίζδες. Γεννήθηκα στην Κεσαριανή. Ωραία. Μεγάλωσα. Ποιο είναι ενδιαφέρον όλο αυτό τώρα? Ναι, πραγματικά. Έλα μωρέ το όπως ρωτάει για να γεννήσεις ένα σκοτ τον πάγο. Είμαι Ταύρος. Είσαι 33. 34 το Μάιο. Άντε ρε. Όχι εντάξει, αντικειμενικά μικροδείχνεις αρκετά. Ευχαριστώ. Εσύ πόσο είσαι? Το 89 είμαι. 31. Απειρές μου. Και η μάνα μου έχει. Αλλά φαίνομαι πολύ μικρότερη από τον Κωνσταντίνο. Καλά, και ο Κωνσταντίνος δεν μεγαλοδείχνει. Εσείς όταν μπήκατε στο παιχνίδι ήσασταν άσημοι, σωστά? Όχι, εγώ ήμουν άσημος. Η δίκη ήμουν άσημη. Εντάξει, εγώ μπήκα στην ομάδα διασήμων, αλλά θεωρητικά ήμουν άσημη. Ήσουν με τη δημοσιογραφία, με τη... Ναι, εγώ ήμουν, έκανα αθλητικό ρεπορτάζ, παρουσίαζα δελτία ειδήσεων στο Sky τότε. Εντάξει, ο φίλαθλος που βλέπει μπάλα και ασχολείται με την αθλητικά. Με ξέρανε. Αλλά αυτή ήταν οι 2 στους 10, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Σου άρεσε πριν μπεις ή μέσα εκεί, δηλαδή? Όχι, του άρεσε και πριν. Θα τα πω, εγώ θα πεις εσύ. Όχι, δεν ξέρεις. Πες μας λοιπόν. Σου άρεσε από πριν. Α, στα είχε πει, εντάξει. Την έχω τσεκάρει εγώ σε μια συνέντευξη. Ναι, είχε κάνει μια συνέντευξη ενός bodybuilder αθλητή. Ένα αθλητή bodybuilding τέλος πάντων. Και λέω, ωραίο κομμενάκι αυτό. Πληκτρολογώ Facebook κανονικά. Βλέπω, δουλεύει σωστά κτλ. Μπαίνω μετά το Σαββατοκύριακο, είχε το kick-off μαζί με τον Πανούτσο. Τη βλέπω πάλι εκεί, έλεγε κάτι θέματα. Σε ποιο κανάλι ήταν? Σκάι, Μάικης Πανούτσος. Πανούτσος, ναι. Λέω πάλι ωραίο κομμενάκι. 2 στα 2 κομμενάκι. Έμπαινε. Ναι. Έμπαινε γιατί. Μπήκε τελικά. Την τσεκάρω μέσα στο Facebook. Α, αυτό ήταν το τσεκάρισμα. Την τσεκάρω. Ωραία, βλέπω κάτι φωτογραφίες περίεργες. Λέω, α, δεν είναι για ωραίο κομμενάκι. Δεν είναι για μένα, λέω. Α, γιατί, από ποια άποψη? Τατού. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι και λίγο πιο ντροπαλό και τα λοιπά. Οπότε λέω, δεν είναι για μένα αυτή. Τέλο. Και έρχεται η μέρα των εμβολίων πριν πάμε στο παιχνίδι. Και τη βλέπω το πρωί. Όχι, πε όμω γιατί με είδε. Θα πούμε, περίμενε. Μας έχουν πει να έρθουμε διαφορετικές ώρες οι διάσημοι και διαφορετικές ώρες οι μαχητές. Για να μην πέσουμε και να μην έχουμε καμία. Λεωφόρο Αλεξάνδρας τώρα είναι εκεί πέρα που κάνουν τα εμβόλια. Μάλιστα. Γκυζιώτης ο κύριος από εδώ. Α, και εσύ Αθήνα. Ναι, είναι Αθηναίος. Ωραία, Γκυζιώτης. Στην Αθήνα δεν έχω φίλους μόνο γνωστούς, βέβαια. Δεν έχω φίλους μόνο γνωστούς. Οπότε εμείς η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Πάμε. Έρχε, εμείς ήμασταν νωρίς. Αυτός, επειδή είναι πάντα αντιδραστικός, λέει: όχι, εγώ έχω δουλειά μετά, θα πάω κι εγώ πρωί. Και ήρθε πρωί, ήμουν η πρώτη που είχα πάει για τα εμβόλια. Πλατιάζουμε πολύ, μου φαίνεται. Όχι, κάτσε. Λοκάρι, δηλαδή από πριν. Όχι, δεν ήξερε τι όρθιο. Απλά έτυχε να είμαστε.
και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα και αυτός ο πρώτος άνθρωπος που είδε με ένα καρμικό. Λέει τι γκόμενος είναι αυτός, λέω, εγώ λέω πως είναι έτσι, πανίγες χωρίς μπλουζά. Όχι, όχι, φοράγε μια φόρμα του Παναθηναϊκού πάνω κάτω. Αυτό και λέω, αυτός Παναθηναϊκός που, δηλαδή. Φουλ, 100 αυτός, λέω, είναι, αυτός λέω είναι προπονητής που μπαίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τις ακαδημίες, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν εγώ λόγω αθλητικού ρεπορτάζ. Όχι ρε, Sky, αλλά Φούζος, Παναθηναϊκός, λέει κάποιον χώσαν από εκεί μέσα. Κατάλαβα. Που να ξέρει τι είμαι εγώ ανώμαλος, κυκλοφορώ όλη μέρα με πάνω κάτω Παναθηναϊκός. Αντελιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Σωστό. Παίρνω εγώ τηλέφωνα σε γνωστούς μου και τα λοιπά και λέω μπαίνει κάποιος από το Παναθηναϊκό γιατί είδα εκεί πέρα κάποιον. Κάτσε, όχι, φορά για τη φόρμα του Παναθηναϊκού. Ωραία, πάνω ναι, κάτω. Παιδί μου, εγώ... τριφύλια παντού. Κυκλοφορούσα έτσι. Βλέπω τα μάτια του και θυμάμαι τα μάτια του. Και τα κόκκινα. Όχι. Τα μάτια του, τα πράσινα. Okay. Έχει πράσινα μάτια, έχει. Ναι, ναι. Έχει λίγο μελαγχολία στο βλέμμα. Ναι, αλλά είναι εγώ μαζί με λίγο τρέλα. Μπράβο, ναι, έχει λίγο το θεύγα. Είδα εγώ κάτι αγκαλιές στο παιχνίδι, λίγο πιο περίεργες όμως. Κάτι θα γίνει. Ζοριζόσουνα που ήσασταν σε άλλα τέτοια. Κοίτα, χωρίς. Πέρα από την πλάκα τώρα, αυτές οι αγκαλιές ήταν ψιλοαθώες. Όχι, δεν το λέω για να το πω. Βέβαια, τώρα. Αυτή η αγκαλιά στον Άγιο Δομήνικο μπορεί να είναι το ίδιο με το σεξ, ας πούμε. Έτσι, γιατί εκεί πέρα. Δεν σου περνάει το μυαλό τώρα. Πραγματικά, αν δεν το ζήσει. Μέχρι τις 3,5 μήνες. Δεν λες τι έχω εκεί κάτω. Το εργαλείο δεν σηκώνεται. Είχε πήξει το κεφάλι σου, ε. Το εργαλείο δεν σηκώνεται. Δεν τρως, οπότε δεν είναι, το ορμονικό σύστημα είναι πάρα νεκρό. Πολύ. Ναι. Δηλαδή, τεστοστερόνη στο 0, στρογόνα στα ύψη. Κατάλαβα. Και το αντίθετο στις γυναίκες, γι' αυτό και κόβεται και η περίοδος. Γι' αυτό και εγώ είχα φουσκώσει. Είχε πριστεί. Πώς μετά το πώς παιχνίδι, έγινε, δηλαδή. Μετά την ένωση. Ναι, το δέσιμο. Το στην ένωση έχει βαφτεί, έχει τενιστεί. Λέω... Έχω σκίσει το φόρμα, έχω σκίσει, το έχω ανοίξει μέχρι το πάνω. Λέω, εδώ είμαστε. Αυτή είναι για μένα, λέω. Εδώ είσαι, Κωστάκη Βάρα, λες. Ναι, τέλος πάντων, με πάρα πολύ διακριτικότητα. Φλέρταρα, με πολύ διακριτικότητα όμως. Και άφησα πάντα το περιθώριο να επιλέξει. Σωστό. Δεν έγινε ποτέ πιεστικό σε οτιδήποτε. Καλά, είχε και το μονοπόλιο τώρα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αντικειμενικά πρέπει να. Εντάξει, ποιοι ήσασταν οι αντικειμενικά ωραίοι. Ο Ντάνος, ο Γκέι. Του γούστου μου ήταν ο Κωνσταντίνος. Ωραίος άντρας ήταν ο Κωνσταντίνος, ο Ντάνος. Ναι. Περίμενε, θα σου πω. Για μένα ωραίος άντρας από το παιχνίδι. Ήσασταν και με τον Αγορού. Όχι, αυτό ήταν ο δεύτερος. Αγόρ δεν παρακολουθήσει πάρα πολύ. Εκείνα δεν τα είχα παρακολουθήσει. Τι έκανες το 17. Εγώ ξεκίνησα από τον Αγόρου. Πρέπει να, αυτό το παιδί πρέπει να έρθει εδώ μέσα. Και ο Κώστας Κοκκινάκης θεωρώ ότι είναι ένας ωραίος άντρας. Πιο μεγάλος όμως. Πιο μεγάλος. Όχι, είναι σε το Ποσειδόν όπως το είναι ωραίος άντρας, παιδί μου. Πλέον είναι κολλητός μου, είναι πολύ καλός μου φίλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θεωρητικά για μένα. Δεν πιστεύω στη φιλία. Περισσότερο από τους άντρες να ξέρει. Όχι πάντα. Είναι σε σχέση ο άνθρωπος, είμαστε και σε σχέση ενώ δεν είναι. Αλλά δεν λέω για τον συγκεκριμένο, αλλά και σε σχέση να είσαι, άμα γυρίσει το μάτι δηλαδή και αρχίσει και σκόνεται ο Πετρολούκας, δεν είναι θολώνει. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Μάλιστα. Βγήκαμε από το παιχνίδι, έτυχε να είμαστε πολύ καιρό μαζί για κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Τέλος πάντων, ναι, κάτι που κάναμε οπότε εκεί. Οπότε ήσασταν σε επαφή θεωρητικά. Έτυχε να πάμε και διακοπές μαζί στη Ρόδο. Έτυχε να γλιστρήσει, να πέσει πάνω σου μετά τον μπάνιο. Ναι, μετά την αγκάλιασα κι εγώ για να μην χτυπήσει. Αναγκαστικά. Φιληθήκαμε γιατί ήρθαμε πολύ κοντά και λέω να γέννα να τη φιλήσω. Μαλακία. Τώρα στο σπίτι μόνο σα δεν είναι. Ναι, τέλος. Πού όμως νομίζεις ότι οφείλεται το ότι και εσύ μετά έχτισες ένα όνομα και εδρεώθηκες και είσαι πλέον πολύ γνωστός και το προφίλ σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοίτα, τι έκανες καλύτερα από κάποιους άλλους. Βοηθάει σίγουρα το ότι... Είστε από τους πιο δυνατούς παίχτες από τότε που εγώ δηλαδή που δεν το παρακολουθούσα, σας ξέρω πέραν των social. Σίγουρα βοηθάει το να είσαι ζευγάρι με κάποιον... κάποιον άλλον που πουλάει. Είσαι ένα ελεύθερο εσύ όταν μπήκε ή. Επειδή ναι, έχουν γραφτεί πολλά και έχουν υποθεί πολλά. Εγώ δεν τα. Όχι, ρωτάω όχι, γιατί δεν καλά το ξέρω. Καλά, με ρωτάει να το έχει καθαρίσει και τώρα. Ήμουνα 100% ελεύθερο και ούτε υπήρχε κάποια η οποία. Κατάλαβε. Καβλάτιζε με 100% στο όχι, όχι, δεν καβλάτιζα. Και για να καβλάτιζα ελεύθερο δεν ήμουνα. Εννοείται. Άρα αλλά όπως και να έχει. Όπως και να έχει, ήμουνα 100% ελεύθερο. Εσύ, Ευρυδίνη. Εγώ όχι. Είχα μια πολύ μικρή σχέση πριν μπω στο παιχνίδι. Θυμίζει τύπου 1,5 μήνα, 2. Α, εντάξει, τίποτα. Θυμίζει λίγο Μαρία Αγάπη Εμιλιάνο. Τώρα πόσο καιρό είστε μαζί, 3 χρόνια, 2. Είμαστε 3,5. Α, είστε 3,5. Ναι, το καλοκαίρι κλείνουμε 4. Ναι. Το καλά και ακόμα να παντρευτείτε, να ράπες. Α, βαλτώσεις και εσύ, σε έχει βάλει. Ξέρω εγώ. Εγώ κοίτα με τη Σοφία, θα σου πω με τη Σοφία. Πόσο καιρό ήσασταν. Πολύ. Οπότε έφτασε σε ένα σημείο σχέση που λέμε. Τι πολύ μωρή και εσύ. Ήμασταν 3 μήνες. Λέμε ή παιδί
ή κάνουμε παιδί ή το διαλύουμε. Τώρα δε, γιατί στους τρεις μήνες έχεις καταλάβει τον άλλον, τον έχεις μάθει, ναι, τα χούκι και λες εδώ είμαι εγώ για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Ωραία, να σου πω καταλαβες. Κάτι. Κοίτα, αυτά είναι μπαμ μπαμ. Εσύ και η Σοφία είστε μικρά παιδιά. Καλά, 28 στα 29, 25 στα 26. Ωραία, μικρά παιδιά. Ναι. Εμείς είμαστε έχουμε το 3 μπροστά. Καλά, οι δύο. Όχι, αλλά δεν ξεμπερδεύεις, παιδιά. Όσο πιο μικρός είσαι, ξεμπερδεύεις. Ναι, αυτά λέμε. Εντάξει, στα λόγια μου έρχεσαι. Το fan club του. Κωνσταντίνο, πώς διαχειρίστηκε μετά τις σχέσεις. Σίγουρα θα υπήρχαν. Φαντάζομαι θα έχει φαν οι οποίες είναι λίγο σάλτα. Από fan club στο Instagram, ας πούμε, του Κωνσταντίνου δεν μου έχουν στείλει απειλητικά μηνύματα. Παναγίες, μόνο κάτι κορίτσια, ξέρεις, κορίτσια που έχουν το προφίλ. Τώρα δεν ξέρω αν κρύβονται πίσω από τα fan club. Πιστεύω τώρα και να μην ήθελα να το έχουν γονέψει τώρα. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια, ναι, εντάξει, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο. Ναι. Ο Σπαλιάρας πώς κρατήθηκε, ήσασταν Σπαλιάρα τότε. Ναι. Πώς, αυτός τι, και να ξέρεις, καμιά καρύδα. Να ξέρεις, τον Γιάννη τον διώξανε και τον στείλανε σε εμάς. Αλήθεια. Ναι. Α, δεν το είχα πολύ. Για να δεις τι είναι. Τι είμαστε, μωρέ, και εσείς διώξατε τον Τάνο, για να δείτε τι είστε. Και εμείς σαν καλή πάρτα τώρα. Α, διώξατε Τάνο. Και εμείς σαν καλή οικογένεια τον περιθάλψαμε τον άνθρωπο. Ορίστε. Τον βάλαμε στην αγκαλιά μας. Θέλει λίγο προσοχή ο Γιάννης με τις αγκαλιές. Ναι, θέλει λίγο. Και το βράδυ γενικά θέλει πολύ προσοχή. Δουλεύει. Γιατί δεν βλέπει κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ μοιοπία και κάνει πρόβλημα δεν φοράει τα γυαλιά. Ναι, αν μπορεί να τον μπερδέψει τώρα. Τρύπα το ένα, τρύπα και το άλλο. Ναι, να γίνουμε εκεί πέρα με μια κουβάρα. Μάλιστα. Το φετινό το survivor. Το βλέπουμε. Το βλέπω. Εντάξει, καραντίνα έτσι δεν θα φτιάξει. Όχι, γενικότερα όταν έχει survivor, δεν ξέρω. Βλέπουμε όχι ότι είμαι ο τέλειος παίχτης, έτσι ούτε καμιά τρελή φυσική κατάσταση έχω παχύνει κιόλας, αλλά νιώθω όταν βλέπω να μην πετυχαίνει το στόχο από τα 4 μέτρα, νιώθω θέλω να μπω μέσα και να τον ρίξω εγώ. Αλλά όλοι ειδικά όσοι κάθονται στον καναπέ, να βάζουν και το χέρι έτσι. Όσοι, ναι. Όσοι κάθονται στον καναπέ, αυτό νομίζουν. Αυτό έτσι με τρελαίνει. Και εμένα με τρελαίνει. Δηλαδή, ναι, αλλά το καταφέρνει. Περιμένω. Αυτό το έτσι δεν έχει ουσία. Δεν έχει ουσία. Δεν έχει ουσία. Ναι, αλλά κοίτα πώς το καταφέρνει. Είναι, ναι, είναι πιο πολύ, ρε παιδί μου. Μα το ίδιο θα έλεγες, το ίδιο θα έλεγες αν είχε κάτω το χέρι. Δηλαδή αυτό που βοηθάει. Δεν βοηθάει. Θα σε πετύχω. Κάπως έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, να ξέρετε, επειδή σαν τηλεθεατής δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Σίγουρα, είναι η κούραση, είναι η. Όχι μόνο αυτό, είναι και η ψυχολογική πίεση που έχεις από την ομάδα που σε περιμένει να κερδίσεις. Οπότε, η ψυχολογία της ύλης που λέμε, ναι, με να συναντήσεις. Εκεί που συναντάει το στόχο, αυτή η ψυχολογία. Της ύλης, δεν σε βοηθάει να τον πετύχεις με την άνεση που θα καθόσου σου κάνω και θα ρίχνεις μπαλάκια. Ναι. Οπότε, αν. Και να έχεις τρέξει. Αν συνυπολογίσεις την κούραση, τον ήλιο που είναι, έχει 35-36 βαθμούς, σε καίει. Και το γύρισμα όλο αυτό πώς είναι, 4 ώρες. Ναι, εμείς το βλέπουμε σαν ένα μισάωράκι που ναι, πετιούνται. Άφαγος και θάλασσα και σου ξαναλέω. Παλμή ισχύει που... ότι σας δίνανε πριν χυμούς από φρούτα για να στανιάρετε λίγο. Λοιπόν, άκου τι ισχύει. Ένα 90 θερμίδες δεν είναι χορηγούμενο. Δεν είναι χορηγούμενο, δεν είναι χορηγούμενο. Ένα ισοτονικό τέλος πάντων. Ένα μια μικρή μπανάνα. Μια μικρή μπανάνα. Και μια, όχι τι μεγάλες μπανάνες δικές μας. Μπανανάκι. Ναι, κανένα μπανανάκι, ξέρεις. Τέτοιο. Αυτά τα μικρούλια. Ωραία, και μια φέτα ανανά που όλα αυτά, άμα τα βάλεις κάτω, είναι περίπου 160 θερμίδες. Τίποτα. Ένα φτέρνισμα δικό μου δηλαδή. Ναι, δηλαδή τύπου ίσα να ξυπνήσει λίγο από το λίθαργο. Τίποτα, να πας στο αγώνισμα και να πεθάνει μετά πάλι. Ήσασταν και με δαλάκα. Η δαλάκα έχει πάει σε 7,5 survivor. Σε 2. Στο 2 και στο 3 πήγε. Σε μια κατάκτηση έχει, ναι. Μάλιστα. Αν μπαίνατε στο φετινό survivor, δεν θα ήταν τεράστια η διαφορά του. Κοίτα, η αγωνιστική. Οι παίχτες οι παλιλές του 17, ναι. Ή εγώ στην Ευρυδίκη να μπούμε μέσα τώρα. Καλά, αν μπαίνατε τώρα και φαγωμένοι και όλα και. Α, τέτοιο... θέλω να μπω. Καλά, αυτό δεν θα συμβεί, αλλά όπως και να έχει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν στηριχθεί πάρα πολύ στο casting και όχι τόσο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή θέλουν προσωπικότητες. Τους βγήκε το casting. Τους βγήκε πάρα πολύ. Και γι' αυτό έχει επιτυχία. Δηλαδή, ένα περικλή θέλεις. Ένα περικλή, ναι. Μία ανθή να την. Ένα τριαντάφυλλο. Να τη σχολιάζει ο κόσμος. Τριαντάφυλλο. Αλλά από την άλλη, αν δεις κάτι, ο κόσμος βαριέται και αν το αγώνισμα δεν είναι δυνατό. Δηλαδή θυμάσαι κάτι αγωνίσματα που γυρνάγανε. Τη φλόμυγα που ήταν. Τη που κάνανε. Δηλαδή κάτι αστείωτε. Είναι ενοχλητικά. Κουραστικό. Το να μην. Το να μην βλέπεις λίγο όντως αγώνισμα. Δηλαδή θυμάμαι τώρα από τα δικά σας, τρέχατε σφεντώνες. Ποιο ήταν τότε το Ελλάδα-Τουρκία που είχε κατεβάσει η Τουρκία όλα τα. Καλά, όλοι οι Τούρκοι πηγαίνουν σε σχολή αυτό. Survivor για να μπουν μέσα και ναι. Για να μπει. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι το να μπει survivor είναι σαν να πηγαίνεις να υπηρετείς τη μαμά πατρίδα. Κατάλαβα. Ναι. Είχαμε χάσει τέτοια... βέβαια τότε, νομίζω. Κάθε χρόνο χάνουμε δυστυχώς. Είχαμε, όχι, ένα αγώνα είχαμε κερδίσει και τον άλλον αγώνα τον είχαμε. Δεν είχαμε κερδίσει κανέναν αγώνα. Κάνεις λάθος. Αλήθεια. Είχαμε χάσει αυτό με τις ρόδες δεν το είχαμε. Είχαμε φτάσει 9-9, νομίζω.
χάσαμε ένα 17 και το άλλο 19 και μας κέρδισαν δύο φορές. Απλά οι Τούρκοι, επειδή το έχουν κάνει 10 χρόνια το survivor στην Τουρκία και το γουστάρουν σαν παιχνίδι, ψύχωση, προετοιμάζονται τύπου 6 μήνες πριν για αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ότι πάμε. Ναι. Δεν είναι ντάφι και. Εσένα τώρα, ναι, ντάφι ήταν τίποτα. Και ανθοί που πάνε εκεί σταυροπόδι στον πάγκο. Το ότι περπατάνε για τα παιδιά. Ναι, το ότι περπατάνε όμως είναι κάτι το οποίο εμένα με εξοργίζει. Έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Οι ανθοί. Όντως περπατάει. Δηλαδή, η Άννα Μαρία περπατάει. Θέλω να μπω δεν και να τη σπρώξω. Περπατάει. Πριν φτάσει στο στόχο, περπατάει. Για να πάρει την ανάση τη. Καλά, όταν παίρνει την Άννα Μαρία, που η κοπέλα έχουμε κάνει και συνεργασίες μαζί και τα λοιπά, δεν την παίρνει για τα αθλητικά τη προσόντα. Όχι, αλλά έχει εξελιχθεί η Άννα Μαρία σε σχέση με την κοπέλα. Δεν την παίρνει τα αθλητικά τη προσόντα. Γιατί να δυνατούλα, δεν σου δίνει το. Συγγνώμη, πόσο είναι η Άννα Μαρία. Δεν είναι. 29 χρονών είναι, 30 είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Γιατί... Okay. Και εγώ όταν μπήκα στο παιχνίδι 29 χρονών ήμουνα. 30 έγινα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ανθή όμως. Τι το με βλέπεις, κοιτάς έτσι, δηλαδή... το βλέπεις λίγο. Κοίτα, η Άννα Μαρία έχει. Όμως το βλέμμα λίγο τέτοιο. Καταλαβες. Έχει. Τη σε κοιτάει, σε κοιτάει. Έχει το βλέμμα του Λέντε. Η Ανθή δεν σε κοιτάει. Όχι. Κατάλαβες, σε λίγο... χάνει λίγο. Ναι. Θυμίζει λίγο Λάζαρο Παπαδόπουλο από μπάσκετ. Πρόσεξε όμως. Ναι. Η Ανθή πηγαίνει σε ένα παιχνίδι για να πληρωθεί. Ναι. Καλά, και η Άννα Μαρία θα πληρωθεί. Σίγουρα. Απλά σου λέει, δουλειά δεν έχω εδώ πέρα. Καλός ή κακός. Γιατί να μην πάω σε ένα παιχνίδι που θα γίνω και γνωστή και θα πληρωθώ και καλά. Γι' αυτό και το δωματιάτικο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατό. Και γι' αυτό και. Είναι το πιο καλοπληρωμένο παιχνίδι. Και γι' αυτό όλο το casting φέτος είναι τραγουδιστές και ηθοποιοί που δεν έχουν. Έχει ο χώρος του, ο κλάδος του έχει πληγεί. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λογικό. Εγώ τον τριαντάφυλλο, ενώ τον είχα ακουστά, εννοείται. Αν μου τον έδειχνε στο δρόμο. Μπορεί να τον μπέρδευα π.χ. με το δείξιμο. Γενικά μπλέκω στο μυαλό μου φάτσες, τα κάνω. Δείξιμο και δόξα. Όλα μαζί, όλα. Τα έχω κάνει. Δόξα έτσι. Στην αρχή μπέρδευα π.χ. την. Μου μοιάζε πάρα πολύ η Μαργιαλένα με μία άλλη που μπήκε η οποία έφυγε, τη έλειπαν οι γονείς της το πρώτο εξάωρο. Ναι, δεν ναι. Λέγανε. Κάτι τέτοια. Είναι... Δηλαδή, εγώ μέχρι να συντονιστώ λίγο του μπερδεύω όλου μεταξύ του. Εσένα π.χ. Ναι. Ντάνος Βασάλος, ίδιο πρόσωπο. Αν μου του έδειχνε. Σαν τη Σύση που λέει Μάριο Πρίαμο Βασάλο, ίδιο πρόσωπο. Ναι, ναι, Χατζη Νικολάου Ευαγγελάτο ακόμα. Καλά, Δύση Βανδύ τώρα τις ξεχώρισα που τις είδα και τις δύο μαζί. Αλλά εντάξει, είναι δηλαδή κάποια πρόσωπα που δεν θα ξεμπερδέψω ποτέ. Σόνι και καλά μας λένε ότι όχι, είναι το πιο σκληρό survivor που έχει γίνει και το πιο απαιτητικό και το πιο πείνα και το πιο δύναμη. Εγώ πιστεύω και ότι φέτος για αγρίους. Εγώ πιστεύω φέτος ότι τα αγωνίσματα, OK, είναι με βάση τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες. Δηλαδή τους βάζουν μέχρι εκεί που μπορούν, που δεν έχουν τεράστιες διαφορές με τα δικά μας. Άντε 5-6 να ήταν λίγο πιο εύκολα τα δικά μας, OK. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι ίδιες με τις δικές μας ακριβώς. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Οι συνθήκες είναι ίδιες με τις δικές σας. Είναι ακριβώς ίδιες. Στο δεύτερο, ας πούμε, survivor που είχε γίνει τότε με την. Μετά από το δικό μας. Με τον Κότση και την Δαλάκα, είχαν έπαθλο κάθε εβδομάδα να κοιμούνται σε κρεβάτια. Κάθε εβδομάδα παίζαν αγώνα για το ποια ομάδα ναι. Κερδίζει τα κρεβάτια. Είχε έπαθλο, μέσα πλυντήριο. Στην καλύβα, είχε κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, ναι. Σεντόνια. Είχε πλυντήριο, ρούχα. Είχε έπαθλο, PlayStation στην καλύβα. Δηλαδή ήταν αστείο τότε. Α, οκ. Okay. Απλά. Κάνα τέτοιο στους άντρες. Τι είναι αυτό. Μπούκι. Everyday μαλακία. PlayStation. Α, καναμπούκι, ναι. Τέτοιο, μόνο αυτό έμεινε μετά. Μόνο αυτό έμεινε. Άρα εσύ ήταν χάμος στο πάτωμα με ένα σεντονάκι στο ξύλο. Ναι. Άρα ξύπναγες και μέσα ήταν έτσι, Μπουνιά. Όχι, είχαμε μελανιές. Τώρα να λέμε για το. Όχι, εμένα το δικό μου ήταν το πιο δύσκολο. Ναι, εντάξει, το... δεν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εγώ προσωπικά δεν δέχομαι αυτό που είπανε ο Λιανός που κάποιος άλλος το έχει πει να το είναι πει. Είναι δύσκολο. Δεν είναι το πιο δύσκολο αυτό. Δεν είναι το πιο δύσκολο. Αυτό τέρμα. Ωραία, θα βρούμε το Λιανό. Εγώ θα βρω το Λιανό και θα ζητήσω τα ρέστα. Μεγάλη ερώτηση τώρα. Έχετε ακούσει και το Λιανό, έχετε ακούσει και το Σάκη. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος πιστεύετε αντικειμενικά ότι το παρουσιάζει καλύτερα από άποψη φωνής, χρειάς, δυναμικότητας στον τόνο της φωνής και. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, σαν τηλεθεατής, ποιον θα ήθελες να βλέπεις και να ακούς. Εγώ θεωρώ ότι βασικά εμείς το Survivor το έχουμε συνδυάσει με το Σάκη Τανιμανίδη. Okay. Καλός ή κακός. Ναι. Για μένα ο Σάκης παθιαζόταν και ήταν, ρε παιδί μου, λες και περιέγραφε Μουντιάλ. Κατάλαβα. Champions League, ήτανε πολύ. Ναι. Βέβαια, ο Λιανός δεν πιάνεται, έχει τρομερή ατάκα, τρομερό χιούμορ και είναι εξαιρετικός στα quiz και στο να κάνει χαβαλέ. Κατάλαβα. Άρα, εσύ ποιον θα επέλεγες τώρα με λίγα λόγια. Δεν ξέρω, μου αρέσουν εξίσου και οι δύο. Ωραία. Μας βοήθησες πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή. Είναι ναι. Διπλωματική ήταν. Κοίτα, εγώ επειδή έχω ζήσει το Σάκη σαν παρουσιαστή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να είμαι 100% αντικειμενικός. Συμφωνώ με αυτό που λέει Βρυδίκη ότι είναι πολύ πιο ποδοσφαιρικός. Ναι. Δηλαδή στο αγώνισμα σε πορώνει πιο πολύ. Βέβαια, καμιά φορά μπορούσε
πήγαινε και λίγο σλίπερ πολύ. Ναι, ναι. Αλλά το Survivor το σηκώνει αυτό. Είναι και λίγο η φωνή καμιά είναι φορά. Και λίγο που... η φωνή, ναι, 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 κατάλαβα. Και στο συμβούλιο μου άρεσε ο Σάκης. Ναι. Τώρα ο Λιανός, όταν ήταν σαν δεύτερος παρουσιαστής πίσω από το Σάκη, δεν μ' άρεσε καθόλου. Okay. Φέτος μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά άμα μου έβαζε να διαλέξω οπωσδήποτε έναν. Θα σου έλεγα το Σάκη. Θα διάλεγες το Σάκη. Και εγώ λίγο περισσότερο. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα σου έλεγα το Σάκη. Okay. Πατάει πάνω στον Κωνσταντίνο η Βερδί και σου λέει και εγώ λίγο παραπάνω. Όχι, ρε παιδί μου, μα ξεκίνησα να λέω ότι εμείς έχουμε συνδυάσει το Survivor με το Σάκη. Εγώ γιατί σε ρωτάω. Γιατί έβαλα poll και στο δικό μου το λογαριασμό. Μπήκε και ένα poll και σε μεγάλες σελίδες του Instagram. Μία από αυτές π.χ. και τα καμένα. Και έβγαινε νικητής ο Σάκης. Όχι, ο Σάκης. Σε όλα. Με ένα ποσοστό τάξεως από 65-35 έως 70-30. Σάκης. Ναι, παιδιά. Και όχι ότι ο Λιανός είναι κακός. Όχι, δεν είναι καθόλου απλά κακός. Απλά και εγώ, ρε παιδί μου, το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου με το Σάκη. Αυτό. Θεωρώ με τη στην αρχή του... δηλαδή κάπως μου τσίναγε. Ωραίος και ο Λιανός, λέει τα σπέκια μου, Γιώργο, άρα. Αλλά το έχω συνδυάσει, ρε παιδί μου. Φέτος ο Λιανός είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει και ναι, θεωρώ ότι με την παρουσία του φέτος στο Survivor, ο Γιώργος έχει βάλει υποψηφιότητα να είναι στην πρώτη γραμμή παρουσιαστών. Για μένα. Ναι. Πώς νιώθετε που έχουμε κάνει πάνω κάτω αυτή τη διαδρομή? Ναι, δεν ξέρω. Γαμάει. Και έχουμε και ερεθίσματα πολλά από τον κόσμο. Ο κόσμος κυκλοφορεί έξω, ωραία μέρα κιόλας. Είναι όλα υπέροχα. Υπήρχε κάτι που να φοβόσασταν μέσα στο παιχνίδι? Να φοβόμασταν. Ναι. Εγώ στην αρχή τα ποντίκια. Α, παίζουν τέτοια σκηνικά, ε. Κοίτα, φόβο πιο πολύ έχεις για το τι γίνεται έξω, όχι για το τι γίνεται εκεί ναι, μέσα. Ναι, αυτό πώς το. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσα, ρε παιδί μου, να έχω αυτό το. Όχι η εξάρτηση από το κινητό. Αυτό το βρίσκεις. Αυτό το δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Είχατε άγχος πως σας έβλεπε ο κόσμος, μη σας κακολογήσουν ή μην είναι πολύ με εσάς. Αρχή, ναι, αλλά μετά το ζεις ένα έτσι κόσμο δικό του εκεί του που δεν σκέφτεσαι τι. Δηλαδή, ο τριαντάφυλλος, ας πούμε, μπήκε μέσα λίγο στρατηγική. Εννοείται. Κάπου μετά άρχισε να φεύγει το τρένο από τη ράγα. Κατάλαβε, κάπου το χάσε. Γιατί άμα δεν έχει ένα μπούσουλα, ένα να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει κόψει τις μαλακίες ή καλά το πας. Εντάξει, υπάρχουν και οι παίκτες. Τουλάχιστον έχει κρατήσει μια σταθερή. Πώς το πω, μια σταθερή. Και ο Περικλής μπήκε και το έχει πάει σούζα. Μια σταθερή προσωπικότητα εκεί μέσα και δεν πολύ αλλάζει. Ας πούμε, ο James άλλαξε. Ο James έπεσε σύρμα. Έπεσε σύρμα τώρα από ποιον και πώς βρήκε αυτή τη. Φιστίκι λες έχει πέσει τώρα εκεί πέρα. Σε εσά δηλαδή. Είναι πολύ νωρί για φιστίκι. Είναι νωρί. Άμα πέσει φιστίκι. Σε εσά έπεσε στο δάσο, δεν θα μου πει ονόματα αν έπεσε ή δεν έπεσε. Από ό,τι ξέρω, όχι. Όχι, Στο δεύτερο έχει πέσει όμως. Στο δεύτερο. Αλήθεια. Αλήθεια. Ποιοι παίχτες ήταν στο δεύτερο? Αρκετοί, αλλά άμα σου πω ότι. Όχι, δεν θα καταλάβει. Ήταν. Ο Σπαλιάρα στα μέσα. Όχι, ρε. Ο Σπαλιάρα στο δικό μα. Ήταν όταν πήγε εσύ ποιο, ο Κότσι με την Ταλάκα. Ήταν σε αυτό που κέρδισε τελικό. Μα τα λάνε σήμερα, εσύ. Όχι, αλήθεια τα έχω μπερδεμένα πολύ στο μυαλό μου. Γιατί δεν μακραίνει το μαλλί του Περικλή. Τώρα είσαι μαλάκα. Παιδιά, φαίνεται ότι έχει βάλει. Έχει βάλει, αλλά δεν έκανε επίτευξη. Το μπουρδέλο ούτε ποντό. Τίποτα. Και είχα άγγιχτο και το δεύτερο, παιδιά. Είναι σβουρμάλης γι' αυτό. Και το δεύτερο. Το εγώ δεύτερο. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Όχι, έχει γυναίκα. Βάλει εδώ, έχει βάλει. Βάλει. Κοίτα, κάνει μπαμ. Τώρα ναι, μιλάμε για βέλα. Okay, καλώς έκανε και τα βάλε. Καλά κατάλαβα. Έκανε ο Ραβάλλης. Και έχω και εγώ το φίλο μου, το Φεσλίδι, του λέω τι θα έκανε άμα κέρδιζε τον Τζόκερ που είναι καραφλός. Θα βάζα, μου λέει λόγω ουρά. Μπράβο του παιδιού. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Γιατί το μουσι του Ασημακόπουλου δεν ξεφεύγει από την ευθεία. Το έχει κάνει με λέιζερ. Το έχει περάσει από πάνω. Το έχει περάσει λέιζεράκι. Λες και έχει περάσει τέτοιο. Μα και εγώ όταν ήμουν δεν είχαμε τέτοιο, γιατί δεν είχα τρίχες, γιατί τα είχα κάνω χρόνια λέιζερ, οπότε δεν έβγαζα. Καλά, για να το κάνει αυτό ο Ασημακόπουλος πρέπει να έχει δώσει πολλά λεφτά στο λέιζερα. Δεν ξέρω πώς γι' λέγεται. Εντάξει, για το πρόσωπο, οι τρίχες στο πρόσωπο, παιδιά, να ξέρετε, βγαίνουν πιο δύσκολα από όλα. Περικλής μπορεί να χαρακτηρίζει. Με όχι τόσο κόσμους. Με ωραία λόγια. Με ωραία λόγια κάποιον παίκτη. Τουλάχιστον κρατάει ένα χαρακτήρα και τα λέει όπως είναι. Τώρα, αν συμφωνούμε ή όχι, είναι άλλο πράγμα. Συγγνώμη, αλλά ο Περικλής τα λέει στα κιού του, δεν τα λέει μπροστά εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό είναι το λάθος που κάνει. Μπροστά είναι συγκαταβατικός και πίσω στα κιού και τα λέει. Αλλά τουλάχιστον έχει μια γραμμή. Τώρα αυτή η γραμμή, άμα είναι καλή ή κακή. Σας γαμά όλους. Ναι. Δεν έχει σηκώσει κεφάλι, είναι εκεί. Το προτιμώ από το να κάνεις την κολοτούμπα και μία να λες έτσι, μία να λες διαφορετικά. Κολοτούμπα, όταν λες τη λέξη κολοτούμπα, ποιος σου έρχεται στο μυαλό ή πια? Κοίτα, το James δεν μπορώ να το πω ότι έκανε κολοτούμπα. Απλά ο άνθρωπος. Μαζεύτηκε γιατί από αυτά που έμαθε. Δεν έκανε 360, έκανε 180. Εγώ ναι, πιστεύω ναι, okay, ότι με κάποιο τρόπο έχει βρει Ιντερνετ, έχει δει.
Τι έχει γραφτεί στο Twitter. Όχι, ωραία, αυτοί που μπήκανε μέσα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που έχουν μέσα το πρώτο μέλημά τους είναι να ενημερώσουν όλους τους παίκτες τι γίνεται. Εντάξει, ο James χαζός δεν είναι. Δεν είναι καθόλου χαζός. Γιατί συγγνώμη, όταν μπήκε, ο Willis εσάς δεν το ρωτήσατε τι γράφει, τι γίνεται. Ο Willis τι μας είπε όταν μπήκε μέσα. Λέει, εσένα σε λένε Μουνάρα, εσένα σε λένε Σπαλιάρα από τα Λίτλ, εσένα σε λένε έτσι. Αυτό μου δεν είπε κάτι άλλο. Όσοι έχουν αντίληψη είναι και καλοί στα αγωνίσματα άσχετα με την κορμοστασιά. Δηλαδή ο James. Είναι ο Αναγνωστόπουλος του δικού μας, ο μισθοφόρος. Ο Αναγνωστόπουλος είναι ο Κώστας. Ναι. Ωραία. Είναι η ίδια κοψιά. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν six packs και κυλιακούς και δεν έχουν γυμναστεί ποτέ. Είναι να ξέρεις, αλλά ρε, πάνε παιδί μου, και είναι εκεί. Μπράβο, πώς θα ανοίξει την καταπακτή. Ναι. Ότι το να είσαι γυμνασμένος, να έχει κυλιακούς και μπράτσα δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Ναι. Το μόνο πράγμα που παίζει ρόλο είναι να έχει νεύρο. Και λίγο να, εντάξει, να ξέρεις υπολείπει. Να είσαι και καλός, παιδί μου. Να ξέρεις να τρέχεις. Ναι, να έχεις την ανταγωνιστικότητα μέσα σου. Δηλαδή να θέλεις να κερδίσεις. Αυτόν που λυπάμαι μέσα, έτσι όπως τον βλέπω που είναι έτσι, είναι ο Καλλίδης. Αλλά είδες τι εξέλιξη έχει αφήσει. Έχει εξέλιξη. Έχει ξεχάσει την πλάτη του στην Αθήνα. Και του έχει φύγει και μια θήκη από τα δόντια. Έλα ρε, κρίμα. Αλλά δεν πειράζει. Τραγικό που η παραγωγή δεν πάνε να την φτιάξει. Ναι. Και τον αφήνει και ξύχεται έτσι. Ισχύει. Αλλά εντάξει, δεν το έχουν πολύ σχολιάσει. Μα πες και εσύ όταν ήσουν μέσα που έσπασε το δόντι σου με την καρδιά και σε πήγαν στον οδοντίατρο. Πάω στον οδοντίατρο, φέρει ένα τασάκι με ένα κίτρινο. Υγρό, λες και έχεις βγει τσιγάρα. Ωραίο. Και πάνω κεφαλές που μπαίνουν, ξέρεις, και... στα μηχανήματα αυτά τα. Και λέω, εντάξει, λέω, ο άνθρωπος στο λάθος θα έχει να τα πετάξει αυτά. Ναι. Και το κουμπώνει πάνω και αρχίζει να μου κάνει σφράγισμα. Λέω, τέλεια. Τέλειο. Πώς φάνηκε. Γυρνάω στην Αθήνα. Πώς τον λέγανε αυτόν. Ένα είδημα τόσο. Ένας εκεί σπανός random τύπος, ξέρω. Α. Ναι, ναι, είναι αυτός που φωνάζει ο Λιανός παραμέντικο. Παραμέντικο ζουν στην παραλία μαζί μας. Καλά, είχαμε ένα παραμέντικο που του λέγαμε, έχουμε καεί από τον ήλιο και αυτός νόμιζε ότι θέλω με κάτι και μας έβαλε θερματική. Α, ωραίο. Έχουμε καεί. Λέει πάλι θερματική. Ναι, γιατί αυτοί δεν μιλάνε αγγλικά. Μιλάνε μόνο ισπανικά. Εμείς δεν μιλάμε ισπανικά καθόλου. Γρή τίποτα αυτή από αγγλικό. Όχι, τίποτα. Εντάξει, εσύ δεν είσαι υποχρεωμένα να μιλάς ισπανικά, αλλά αυτός θα έπρεπε να μιλάει ένα αγγλικό του πούστη. Ναι, είναι αγιοδομινικανοί αυτοί. Καλά το είπα. Οκ, αγιοδομινικανοί. Από ζώα περίεργα έχετε έρθει σε επαφή με κανένα σκηνικό. Κάμια καμιλοπάρδα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έχει εκεί πέρα. Όχι, βουβάλια είναι εκεί. Έχει βουβάλια, έχει κάτι μπλε, τεράστια καβούρια. Άστο, κάτι τέτοια, κάτι τέρατα. Κάτι φιδάκια αυτά που δείχνουν, κάτι πράσινα κτλ. Φιδάκια του διαμαντή, κάτι τέτοια δεν έχει. Σκορπιούς. Σκορπιούς, ναι, έχει τσιμίσει ο σπαλιάρ του σκορπιού. Μπράβο. Και ποντίκια που είναι πάνω στην καλύβα, ξέρει, θα αφήσει στα φυλώματα αυτά. Αυτά μου δεν και έχει. Και πέφτουν τίποτα. Πάνω σου να κοιμάσαι. Σα είχαν δώσει ψαροντούφεκο εσά. Ναι. Το οποίο εμεί το κάναμε βέβαια βραχιολάκι για τα χέρια, να το κόμμα. Εμεί το είχαμε. Όντως. Ναι, γιατί είχαμε τσακάλια στην ομάδα μα, μαζί και εμένα μέσα, που δεν ήξερε κανένα να πιάνει ψαροντούφεκο στα χέρια του. Και λέμε... δεν είναι και καμία επιστήμη. Καλά, όχι. Απλά έχει και μια παραλία που πληγώσουν για πλάκα. Η παραλία που μένα με είχε πολύ χώμα και ανακατευόταν μέσα στα κύματα και δεν έβλεπε χριστό. Ναι, και δεν είχε ούτε υφαλό. Μπήκε ο κόρο μέσα να ψαρέψει. Δεν ξέρω. Δεν είδε παραλία, είναι σε άλλη περιοχή. Ο τύπο είναι άστο. Είδε τι έπιασε. Ο τύπο είναι για να. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά παιδιά, άλλο θέλω να σα πω. Το δικό μα παιχνίδι ήταν σε άλλη περιοχή. Φέτο είναι άλλη περιοχή που έχει ψάρια. Εμεί εκεί πέρα το έχει εξηγήσει ο μισθοφόρο. Από την πάνω ή την κάθε πλευρά είμαστε εμεί που είναι ανοιχτό στον ωκεανό. Οπότε εμά ήταν τελείω. Έβγαινε με το που έμπαινε μέσα, έβγαινε στον ωκεανό. Α μην μπορώ να σου πω τον αγαπημένο μου, είναι ο Ηλία. Ο Ηλία, α, ο Μπόγδανο. Ο Μπόγδανο. Είναι Μπόγδανο ή Μπόγδανο. Μπόγδανο. Μπόγδανο, μάλιστα. Μπόγδανο είναι πολιτικό. Ναι. Και ποια είναι ότι συμπεριφορά πιστεύει θα έχει ξεφύγει με τον πανηγυρισμό όταν στο έκανε αυτό στη Μούρη. Εγώ επειδή είχα δεχτεί κάτι ανάλογο στο δικό μα survivor, δεν αντέδρασα. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμο θα το κρίνει όπω πρέπει. Οπότε δεν παίρνω στη δικασία ποτέ να τσακωθώ ή να πω τι μου. Εκτό και αν μου έκανε ένα κολοδάχτυλο, ξέρω εγώ. Και δεν του λέω τι κάνει, ρε. Μαλάκα. Φίλε. Ρε παλιόπεδο. Ρε παλιόπεδο. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι χειρονομίες, γιατί σε μένα. Βρε και φταί, κατάλαβα. Ωραίο ήταν το αγώνισμα που χτυπιόντουσαν με τα μαξιλάρια. Που ξέφυγε ο Περικλής. Φουλ προβοκατόρικο από την παραγωγή. Εκεί θέλανε να βγάλουν σέντρα τον Γκαλίδη. Και ο Τριαντάφυλλος και ο Περικλής. Ήτανε το πιο ωραίο για μένα να βλέπω τον Περικλή να χτυπιέται έτσι. Βαρετό παιχνίδι ήταν, ρε Αλεξανδρέ. Εντάξει, είχε λίγο πλάκα. Είχε, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε viral ήταν. Ναι, ισχύει. Εσύ είναι ο αγαπημένος σου τον Ντάφη. Αγαπημένος μου. Δεν έχω αγαπημένο γιατί είμαι πιο πολύ με τους κόκκινους για αυτό το λόγο. Αλλά μ' αρέσει π.χ. όταν κάνει full δηλώσεις ο ένας ότι θα σας γαμίσουμε να την τρώει στον κόλο και να χάνει. Αυτό είναι το αγαπημένο. Αυτό τις δηλώσεις τις κάνει συνήθως ο Τριαντάφυλλος. Ναι. Okay.
τώρα του έχει βγει. Δηλαδή, μ' αρέσει όταν ο James την τρώει ή μετά ο Τριαντάφυλλος είναι τόσο σίγουρος και βγαίνει ο James μετά με τα κόκκινα τετάμια. Και λέει είσαι ο καλύτερος παίκτης. Αυτό, μ' αρέσει. Εντάξει. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να το ρωτήσω εξ αρχής. Απασχολεί πολύ κόσμο. Ναι. Πόσα χρώματα έχει το μαλλί του Αλέξη Παπά? Τι και γιατί το μαλλί του, ρε παιδιά? Παιδιά, έχω μετρήσει 4 με γρήγορες μάτια. Γιατί όμως είναι έτσι? Άσπρο, γκρι, καφέ, πορτοκαλί, μπορντό, μαύρο. Ναι, γιατί όμως είναι έτσι? Δεν ξέρω τι κακό τον έχει βρει. Και εγώ τον άνθρωπο τελευταία φορά πριν πάει στο. Είναι πολύ χρώμα. Που ήμασταν μαζί σε ένα. Τέλος πάντων, είχαμε βρεθεί κάπου. Ήταν μαύρο μάλις, κανονικός. Δηλαδή μελαχρινός, φουλ. Γνώμη για ψεύτικους κοιλιακούς Γιώργου Ασημακόπουλου. Κοίτα, τώρα που αδυνάτησε ο άνθρωπος. Έχουν πεταχτεί. Φύγανε και εκεί. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει παρόφηση ο άνθρωπος. Όχι ψεύτικους κοιλιακούς. Έχει βάλει πλέγμα. Πλέγμα δεν έχει βάλει. Στο βίντεο που βλέπω. Αυτό. Που παίξανε, εδώ πέρα έχει δύο παροχετεύσεις. Που από εκεί πέρα στην ουσία. Σου ρουφάει ο γιατρός τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Το είναι, την ψυχή. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει βάλει και πλέγμα. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, γυμνάζεσαι που γυμνάζεσαι, κάνεις διατροφή. Ναι. Γιατί να βάλεις κοιλιακού? Το πιο ωραίο σώμα από φέτος, νομίζω μακράν το έχει ο Κόρο. Και ο Μπογδάνος έχει ωραίο σώμα. Και ο Μπογδάνος, ναι. Απλά Μπογδανός. Δεν έχει δυνατήσει ακόμα. Ο Ηλίας. Ναι. Ωραίο σώμα, πολύ ωραίο σώμα. Ναι. Εγώ, αν έπρεπε να διαλέξω, θα πήγαινα. Στο Κόρο. Παίζει τένις, Έπαιζα παλιά. Μπράβο. Καλός. Τύπου πρωταθλητισμό στην Ελλάδα τώρα, μην φανταστείς. Α, έκανες. Ναι, πήγαινα. Το ζήσαμε λίγο πίτι Σάμπρας με τον πατέρα μου. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ένας ο οποίος θέλει να τον αναλάβεις εσύ. Σαν Κωνσταντίνος. Εμένα. Άμα είναι ένας. Μπαίνει στο site σου. Μπαίνει στο site μου, fitpal.gr. Θα το γράψει Λοιπόν, ο Μπόρις είναι ο Μπόρις. Μπόρις, θέλω εδώ να μπει αυτό το fit. fitpal.gr. Κάνουμε φανταστική δουλειά και δεν το λέω πολύ αντικειμενικά. Ωραία. Ασχολούμαστε με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Mm-hmm. Είτε θέλεις να πάρεις διατροφικό πλάνο, είτε προπονητικό πλάνο, είτε θες να γυμνάσεις στο σπίτι, στο γυμναστήριο. Καλά, γιατί δεν έχει τα δώρα πλέον. Ναι. Όταν ανοίξουν. Ναι, όταν ανοίξουν. Ή θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, εννοείται πως μπορείς να απευθυνθείς σε εμάς. Είτε θες να βρεις ένα personal trainer, να σε κάνει Ωραία. Γυμναστική ή διαζώσεις. Μέχρι εκεί όμως. Θεσσαλονικό για το πανί. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μέχρι εκεί, όχι τώρα. Πέραν της γυμναστικής έχουμε βαλαβάνει κορίτσια. Μην νομίζετε δηλαδή ότι θα κλείσετε personal και θα έρθει ο Κωνσταντίνος εκεί πέρα με αμάνικο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω να σας πιάσει για διατάσεις. Αλλά αναλαμβάνω το προπονητικό πλάνο. Μιλάει, παιδί μου, στην αρχή. Εντάξει, λέω πού μιλάς πάλι, τι κάνεις πάλι. Είναι κάθε. Ποιο ζηλεύει πιο πολύ? Η Ευρυδίκη. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ ζηλεύω, αλλά δεν το δείχνω. Εντάξει. Η Ευρυδίκη όμως το δείχνει. Καλά, εσύ φαίνεσαι ότι είσαι πιο εκδηλωτική. Πάντα. Ενώ ο Κωνσταντίνος θα σου κρατήσει κάτι για μια εβδομάδα και θα είναι στη Μούγκα. Ναι, ρε γάμο. Με έχει ψυχολογήσει καλά, Αλεξάνδρε, μπράβο. Όχι, όντως δεν ισχύει αυτό. Όχι, είμαι κρυός. Πες μου τους top 5 από την ελληνική showbiz πιο ωραίους κατά τη γνώμη σου. Εκτός Κωνσταντίνου. Ναι, ο Κωνσταντίνος είναι number one για σένα, το ξέρουμε. Με στέμα στην κορυφή, γυμνός, να κάνει χόζα κτλ. Πάμε τώρα, στον Κωνσταντίνο. Είμαστε οι δυο. Ωραίους άντρες. Ωραίους άντρες. Μ' αρέσει. Πώς τον λένε? Ο Σέξ Ρουβάς. Εντάξει, δεν τρελαίνω. Δεν είναι ποτέ ρουβίτσα. Είναι μια safe επιλογή στις περισσότερες που θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν είμαι. Κι ο άλλος, οπότε λέει, εγώ αυτό. Δεν είμαι, δεν ήμουν ρουβίτσα. Ωραία, πες μου πέντε. Σταμάτα. Ωραία, πες το top 5 το γαμίδι. Πώς το λένε το αυτό τον οποίο μου αρέσει? Ο Στάνκογλου. Δεν το ξέρω. Το μελαχρινό μου, πώς το λένε? Το μελαχρινό με το μουστάκι. Βασικά, εμένα μου αρέσουν τα μουστάκια. Α, καλά. Είμαστε ακόμα στο ένα όμως. Πρέπει να άλλες πέντε. Πώς το λένε, από το κόκκινο ποτάμι. Κάτσε πριν με τη ρεύμα. Που τα είχε με την Τρίγκου. Παλιά είχαν σχέση. Πες μου έτσι με την Τρίγκου, να καταλάβω αμέσως. Ο τέτοιος μωρέ που έχει βραβευτεί με βραβείο. Βραβείο. Ναι. Με το. Πόλησε το κεφάλι μου και εμένα τώρα. Τον πρόεδρο του Δεσιακού, τι τον έχεις? Αυτό ακριβώς, τίποτα. Ο Λευτέρης, ο PRG. Που έχει μουστάκι, σ' αρέσει. Ο Λευτέρης είναι πολύ καλός μου φίλος. Εντάξει, ωραία. Άρα δεν υπάρχει κανένας, δηλαδή. Γιατί τώρα εγώ θα ρωτήσω εδώ πέρα, θα μου βγάλει μια πεντάδα και στο σπίτι θα του πεις γιατί είπες αυτή την καριόλα. Πες με εμένα, πες πάνω και εμένα. Αφού εσύ τα μπερδεύεις, δεν ξέρεις. Να σου πω, όχι, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ποιος άλλος είναι ωραίος άντρας? Είναι ο τύπος ο Σάκης όταν είμαι ανήθες, ας πούμε. Είναι ο τύπος ο Αλέξης ο Παπάς όταν ήταν πιο. Δεν χρειάζεται να. Αυτές που αντικειμενικά είναι ωραίες, παιδιά. Ωραία. Δεν θα πω ότι θέλω να τις κατακτήσω. Κοίτα πώς θα θυμηθεί. Κωνσταντίνε, πες μας το top 5 για σένα. Εννοείται πώς είναι η Μπόμπα μία στις 5. Ωραία. Okay. Μπόμπα. Θέλω κάτι πιο εντρικαδόρικο όμως. Θέλω λίγο κάτι πιο. Ξέρω ποιες ποιες του αρέσουν. Πάμε. Σαμάτα. Δεν του αρέσουν. Μην την πεις με την πλακία, μην την πεις. Τι. Λοιπόν, Μπόμπα, εγώ σου πω ποιες βλέπω τώρα που είναι ωραίες γυναίκες. Συμφωνώ. Μπόμπα. Η Χριστίνα είναι ωραία.
Αυτή θέλει συζήτηση λίγο τώρα. Η... Ναι, τώρα σκέψη. Το πάει, ναι. Πάμε. Είδες και αυτός κολλάει. Θέλω λίγο πιο εντριγκαδόρικα. Μπόμπα. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αρχίζει λίγο τσίνα. Τώρα έχει κάθε σε καρπάκια. Όχι. Άλλες τρεις είναι τώρα. Να θυμηθούμε καμία άλλη. Μαλέσκου, ας πούμε. Δεν του αρέσουν οι ξανθές. Ξέρεις ποιο μου αρέσουν εμένα. Δεν ξέρεις. Γιατί η μελαχρινή έχει πει ήδη δύο μελαχρινές και δεν σ' αρέσουν οι ξανθές. Ναι, λέει το πρώτο. Άρα πια... Ορίστε, του αρέσουν οι μελαχρινές. Ξέρω κάτι. Έχει τύχει να τσακωθείτε για κάποια που θα την κάνει follow. Μη μου πεις για ποια, αλλά έχει τύχει να γίνει τέτοιο σκηνικούλη. Μέσα στο σπίτι. Ότι γιατί την βρωμιάρα την έκανε, δηλαδή την πεταμένη. Δεν λέμε βρωμιάρα. Καλά, την πλημμένη. Ναι, έχω πει για μία. Τώρα βγαίνουν όλα. Εννοείται πως έχω 40 πει. 40 λεπτό βγαίνουν όλα. Εννοείται πως θα έχει πει. Ποιο εννοείται. Έχει πει. Λίγο όταν κοιμάται τον κωδικό, τον ούτε ξέρει. Καν. Όχι. Τον ξέρω, αλλά δεν το έχω δει ποτέ. Δεν το έχει δει ποτέ. Πες. Κοίτα, αυτά που δεν μου αρέσει να μου κάνουν, ούτε τα δεν κάνω. Τα κάνω και το καλό είναι ότι ούτε έβρεπε και το κάνει. Οπότε όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν ενώ ξέρουμε του κωδικού ο ένα τον άλλον. Εμένα ποτέ... είναι. Ένα. Ο δύσκολο. Έχει τύχει ποτέ να χωρίσετε. Ναι, τον είχα στείλει στην αρχή. Αλλά... Πόσο, για δύο μέρες. Με παρακάλα, για μια εβδομάδα. Παρακάλα. Α, ξέρεις ποιος το ξέχασα εκείνο το σκηνικό. Ξέρεις ποιος άλλος μου αρέσει, ωραίος άντρας. Ο Ρόκα. Ότι, άστο, δεν τον ξέρεις καν. Είναι προπονητής. Ένας προπονητής σοπανθαρκικό. Να στον δείξω, να το δεις. Για να τον δω. Να τους. Τι τα είχε πει. Α, είσαι κουλτουρό τέτοιο, ναι, κατάλαβα. Δεν είναι κουλτούρα. Λίγο καπαρτίνα, λίγο πίσω. Ο Ρόκα σου γρήγορα. Ο Ρόκα είναι στην Ελλάδα. Κόκκινο κρασί, τζάκι, αυτά τα. Τώρα εγώ κάνω. Τώρα... Πιστεύεις από το κοινό που θα δουν αυτό το βίντεο το ποιος Ρόκα. Ξέρει το Ρόκα. Από κανένα έω και δύο. Α, η Φέη Σκορδά, ελεύθερη. Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Δεν είναι ελεύθερη. Με ποιον είναι. Μαλακία είπα. Η Φέη είναι ξανθιά όμως. Όχι, είναι ωραία γυναίκα. Είναι ωραία. Ωραία. Είναι ωραία γυναίκα. Φέη. Αλλά δεν το είχα ότι είδε στα γούστα σου. Να με. Πρέπει να έχουμε πέντε, δεν πρέπει να βάλω και μία. Δεν λέμε ωραίες γυναίκες και εγώ μπορώ να πω ωραίους άντρες. Που γουστάρεις εσύ. Εσύ είπες δηλαδή τι, αυτούς που το τι. Εγώ σου λέω σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα, άμα είναι ωραία ή όχι. Από Bachelor. Το Bachelor. Δεν ξέρω, λέω το. Αλήθεια. Δίνω ερεθίσματα. Γιατί εκεί δεν είχε γυναίκες. Τι θα είχε. Ας αλλάξουμε συζήτηση. Μ' άρεσε, βγαίνες. Όντως τώρα. Τώρα όντως. Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου, κοιτώντας το παιχνίδι να... Okay. Να του άρεσε κάποια, να πες δηλαδή... Ποιες άρεσε. Πες μας, Ζακαριά. Ναι, για πες μας. Δεν μ' άρεσε καμία. Ορίστε. Κάποια δεν μπορεί. Κάποια δεν μπορεί. Κάποια μπορεί να του άρεσε. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω. Σ' άρεσε. Ξέρει κιόλας. Εγώ ξέρω ποια μπορεί να του άρεσε. Για πες. Λίγο ησία. Όχι. Εγώ να σου πω απαντήσω, όχι. Ωραίο κορίτσι είναι, αλλά δεν του γουστού. Ίσως η Σία ήταν η πιο ωραία από εκεί μέσα. Ναι, ισχύει ότι ήταν η πιο ωραία, αλλά δεν θα του άρεσε. Ναι. Κοίτα, εγώ αυτό με τον Bachelor Ευρυδίκη θα το ψάχνα πάντα στο σπίτι. Δηλαδή θα. Δεν ξέρω. Με τις μπατσελορέτες αυτές. Όχι, ρε, ούτε καν. Τι εννοεί. Τώρα βάζει φιδελιές τώρα, εδώ για να γίνει χαμό. Τώρα είμαι λίγο λιανός. Ναι. Ή λίγο παπάς. Κατάλαβε που πετάει λίγο τέτοιο. Εντάξει, εγώ το αφήνω εδώ αυτό. Ψάχτω βέβαια. Θα το ανακρίνω ότι θα είμαστε δυο μας. Εντάξει, μπράβο. Ωραία. Χειρότερα μηνύματα που σου έχουν στείλει για πέσιμο εσένα, Κωνσταντίνα. Α, καλά. Καλά. Απευθείας γυμνή φωτογραφία. Κόλους. Σαμποτίξιμο, ρε. Όχι, ναι, το ξέρω ότι τα δείχνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά πώς το είπες έτσι. Κόλους. Κάτι άλλο. Κόλος, ναι, πώς θα το πει. Κάτι άλλο μπροστά. Στήθη. Στήθη. Βυζιάκινο. Βυζιάκινο. Εντάξει, θα το πούμε πιο κομψά τώρα. Δύο. Και δύο μάλιστα. Που μου είναι στείλει, παιδιά, το ξέρετε. Ναι, το θυμάμαι. Είχα πάρει μια συνέντευξη στην Ασημίνα Αγγλέζου πριν πάει στο Survivor. Πώς με κοιτάει. Δεν το είπα ακόμα. Μα κοίτα πώς με κοιτάει από τον καθρέφτη ο άλλος και μου κάνει νοήματα. Τέλος πάντων, και μου λέει, λες σου στέλνουν ερωτικά μηνύματα, φωτογραφίες. Κοίτα, πέφτω από τα σύννεφα. Εάν στέλνουν στην Ασημίνα με τέτοιο υλικό που ανεβάζει, πέφτω από τα σύννεφα αν στέλνουν φωτογραφίες. Ναι, και εγώ γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Τι λέω, αποκλείεται σε μια τέτοια κοπέλα να στέλνουν. Έχει δει το προφίλ τη Ασημίνα. Ναι. Και μου λέει η Ασημίνα, προφανώς λέει και μου στέλνουν. Και λέω, τι κάνεις. Τα κοιτάω και έχω λέει μια μικρή συλλογή. Τι λέτε. Ωραία. Καλά πήγε αυτό. Δηλαδή η Ασημίνα έχει μια συλλογή από Pay. Δεν ξέρω αν τα έχει αποθηκευμένα η γυναίκα. Μην λέμε μαλακίες τώρα. Κοίτα, λογικά θα τότε, άμα σου πει, έχω μια μικρή συλλογή. Φαντάζομαι ότι έχει ένα φάκελο που λέει. Χαριτολογώντα το είπα. Ότι και καλά, επειδή τη στέλνουν πολύ. Ξέρω. Ναι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, λέει, εντάξει, κακό δεν είναι να κοιτάς. Κακό είναι να στείλεις. Να απαντήσεις. Το να κοιτάς δεν είναι λέει. Άρα φαντάζομαι, βρεθεί και εσένα σου στέλνουν σκηνικά περίεργα. Ναι. Δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα. Τι λες, παιδί μου, δεν στα έχω δείξει. Πας καλά. Εγώ νομίζω ότι το κρατάει μυστικό. Δεν σου έχω δείξει πουλιά. Αχ, Θεέ μου.
Εντάξει, πήγαμε στον Κοψιάλη, μιλήσαμε για πούτσες, μιλάγαμε περισσότερο. Για τον Μπούτσο κουβέντα. Ωραίες αφορμές δίνουμε πάντως στον κόσμο να μας στείλει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, στον Κωνσταντίνο. Βυζιά κόλους. Βυζιά κόλους κυρίως. Προτιμάς στήθος ή ποπό? Γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας. Πάντα ποπό. Α, είσαι του ποπού εσύ, ναι, το στήθος είμαι. Εντάξει, και σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα, τι κοιτάς πρώτα. Καλά, τώρα αντικειμενικά το σώμα πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Και η φάτσα να είναι λίγο μέτρια, το σώμα σε ελκύει. Ωραία. Αλλά όπως και να έχει, όλα είναι το. Τώρα χαζό αυτό που θα γελάνε, αλλά είναι το χαμόγελο. Αν το πιστεύει κανένας εδώ εγώ πέρα. Εγώ έχω ωραίο χαμόγελο, δηλαδή. Για κανένα έτσι. Έχεις χαμόγελο δρακουλίσιο. Έχεις και δύο δόντια εδώ πέρα, μητερά. Ναι, και εγώ ένα που είναι offside, αλλά εντάξει. Αλήθεια τώρα. Σε κερδίσαν οι κοινόδοντές μου. Ευρυδίκη μου, με ρώτησε τι με ελκύει. Δεν είμαι τι ελκύει σε σένα. Σε μένα τι, όχι, σε μένα πες τι. Σε εκείνη. Σφίγγει, δεν τον βλέψει. Ανοίγει. Ναι, ανοίγει, δεν μπορεί. Έχει αποθηκευμένο το ρέψιμο μέσα στη ζακέτα. Καλά, το ρέψιμο έχει πάει και έρχεται. Και ειδικά με τον Bubble Boom εδώ. Έτσι. Σε σένα και το σώμα πάνω απ' όλα, αλλά και το στυλ. Και με τα τατουάζ που ήταν λίγο διαφορετικό από μένα. Από το φετινό Survivor, ποιο σώμα σ' αρέσει πιο πολύ? Από γυναίκες. Μπορώ να σου πω εγώ. Η Μαριάνθη ίσως έχει. Είναι, ναι, είναι κοντά στα πόδια. Παλαβανίζει λιγάκι, ναι. Όχι, γιατί είναι γεμάτη. Γενικά μου αρέσουν οι γεμάτες. Δεν μου αρέσουν όταν παίζει Μαριάνθη. Οι πολύ αδύνατες. Όχι, εντάξει, Μαριάνθη. Εσύ ποια θα έλεγες? Το σώμα από τότε ήταν της Μαριάνθης που είναι πιο. Ναι, είναι ψηλό, γυμνασμένο. Εσύ λοιπόν τώρα ευρυδίκη και από τους άντρες, δηλαδή τον βλέπεις και λες το. Πού στη ωραίο κορμί. Ναι. Ποιος είναι από τους φετινούς? Ο Μπόγδανος. Ο Μπόγδανος. Και από άλλα περσινά. Ο Γκότσης έχει ωραίο κορμί. Ναι. Και που να κοντράρει λίγο ο Βασάλο. Ο Βασάλος είναι εκτός συναγωνισμού. Είσαι ακόμα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτσι. Εντάξει, είναι τρόπο ζωής μου αυτό το πράγμα. Και εμένα. Εντάξει. Πάντα όταν θα ξυπνήσω. Θα κάνεις τη γυμναστική σου, το αερόβιο σου. Λεμόνια, αερόβιο εθνιστικό. Κοίτα, είναι και θέμα ψυχολογίας. Όταν είμαι καλά σωματικά, είμαι και καλά ψυχολογικά. Δηλαδή. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο η ψυχολογία στη γυμναστική? Παίζει, αλλά πρόσεξε. Αν δεν έχεις ψυχολογία, το καλύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις γυμναστική. Στην αρχή δεν θέλεις να κάνεις προπόνηση, αλλά με το που κάνεις, μόλις τελειώσει, νιώθεις τόσο δηλαδή, ωραία. Ακόμα και χάλια να είσαι γυμναστική, θα σε φτιάξει. Ναι. Το μοναδικό πράγμα που με έφτιαξε όταν ήμουν χάλια ήταν η γυμναστική, και δεν το λέω για να το πω τώρα, πραγματικά. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα σε φτιάξει, εκεί που θα είσαι στο πάτωμα, θα πεις. Εδώ. Κοίτα, άμα είμαι χάλια, παιδί μου, όταν είσαι ψυχολογικά πολύ πεσμένος, αν σε πάρει αυτό από κάτω, το μόνο πράγμα που κάνεις κακό στον εαυτό σου. Οπότε το αντισταθμίζω με τη γυμναστική. Και χάλια να είμαι, θα πάω να κάνω την γυμναστική μου. Γι' αυτό είναι τρόπος ζωής. Με τι αντισταθμίζεις δηλαδή την κακή ψυχολογία όταν είσαι στο πάτωμα? Τι είπες τώρα, ρε φίλε? Μου είπες, αντισταθμίζεις με κάτι. Τι γυμναστική σου λέει? Ωραία, αυτό. Εγώ συνεχίζω να μην καταλάβω την ερώτηση. Μα έχεις κάνει και εσύ ρε μαλάκα τέτοιο. Τένις έπαιζες? Έπαιζα. Όταν έπαιζες τένις, σκεφτόσουν τίποτα άλλο? Τα καλύτερα φαγοπότια τα έχω κάνει μετά από μεγάλη προσπάθεια. Ωραία, σε έχει χωρίσει γκόμενα. Ναι. Θα πας για τένις, τότε. Με έχει χωρίσει κοπέλα που ήμουνα φαντάρος και έχασα όλα μου τα κιλά. Έμεινα πετσί και κόκαλο. Δεν έτρωγες τίποτα? Δούλεψα για λίγο αφαγεία, μου στείλε και ο κολλητός πρωτεΐνη. Οπότε... Το ρίξεις την προπόνηση δηλαδή? Ναι. Αυτό λέω. Α, μπράβο, στα λόγια στα μου λόγια έρχεσαι. Του έρχεσαι. Αυτό λέω. Αυτό. Τέλος. Δεν χρειάζεται βέβαια να σε χωρίσει για να κάνει κανένα προπόνηση. Όχι. Μπορεί να το κάνει και χωρίς προπόνηση. Αλλά εγώ το έχω έτοιμο, όταν με χωρίζουν τότε θυμάμαι εγώ τον εαυτό. Ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχει χιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας? Άμα υπάρχει... Εγώ πιστεύω ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα. Δηλαδή όταν λέμε φίλος, πολύ τι εννοούμε ρε παιδί μου? Είστε στην απομόνωση ένα χρόνο. Έχει τύχει να ξεμείνετε σε ένα νησί. Θα γίνει. Θα γίνει δουλειά. Θα γίνει, δυστυχώς θα γίνει. Τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά. Έλα. Δεν πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο φίλοι όταν θα γυρίσεις να σκύψεις, να πιάσεις το σκόρδο από το κάτω ραφάκι? Όχι ρε, σου λέω, σου λέω. Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Της βεράντας για να βάλεις το μαγειτό, ότι θα δει τον ποπό σου? Όχι. Δεν γίνεται. Πάει το μάτι μόνο του. Σίγουρα. Τέλος πάντων, αν είμαστε ειλικρινείς, ναι, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω, Κωνσταντίνο. Στο λέω εγώ τώρα, πώς θα γίνει. Άρα τι σημαίνει αυτό, Ευρυδίκη? Τι, δεν σκύβεις να πιάσεις σκόρδο? Όχι. Προσέχουμε για να έχουμε. Μπράβο, Ευρυδίκη, και ότι ο Κωνσταντίνος και ο κάθε Κωνσταντίνος κοιτάει. Άρα τον κόλο της Αλληνής θα βάλω τα σκύβεις. Πάτα τον κάτω τώρα, κατάλαβες? Καλά, δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο? Εγώ είμαι ειλικρινής και λέω φιλία 100%. Ωραία, κομμένες συναντήσεις με γυναίκες. Και ποτέ σκόρδο στο φαγητό. Τέλος.
Καλά, για να προκύψει κάτι mm-hmm. θα πρέπει. Άρα να... μην ξανακούσω, αυτή είναι φίλη μου. Αυτό εδώ ήθελα να του φτάσω εγώ. Εγώ τόση ώρα το χτίζω. Το χτίζω. Μην το ξανακούσω. Και λίγο ορκοντήσιο γιατί αρχίζει και ανεβαίνει. Εγώ το χτίζω. Αυτή εδώ πέρα είναι φίλη μου. Τώρα θα κλείσει σιγά σιγά το βίντεο. Τώρα πάμε προ το κανάλι. Μην το ξανακούσω. Εντάξει, πάμε. Τώρα κάναμε μια υποθετική. Α, τώρα το κάνουμε υποθετικό. Καταλαβέ. Είπαμε ότι θα είσαι κλεισμένο στην απομόνωση ένα χρόνο. Πίζει. Πάνε όλα πάνω. Στον ένα χρόνο τι θα κάνει, άμα με έναν άνθρωπο. Να πα μόνο να κάνει. Δουλίτσα. Ένα χρόνο κλεισμένος κάπου. Δεν πάει. Δεν πάει. Και τι θα πας στο Σκόρδο και αν οι άλλοι δεν είναι τέτοιο και θα πας εκεί. Θα πας στο Σκόρδο. Λίγο άμα είναι του γούστου σου. Αν δεν είναι του γούστου σου θα πας. Παιδί μου, ένα χρόνο στην απομόνωση. Ακούς τι λέτε. Αλήθεια τώρα, όντως. Και αν δεν είναι του γούστου σου θα πας να κάτσεις. Πας καλά, όντως. Να κάτσεις. Οικογένεια. Είστε άντρες γι' αυτό. Κατάλαβες. Άντρες που δεν τους νοιάζει ότι είναι στο αλέσουμε. Όχι, δεν ισχύει για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να δένονται. Ξέρεις τι θέλω εγώ τώρα, να βγείτε από το αυτοκίνητο και να συζητάτε τα ίδια. Αγαπημένο σου φαγητό. Όλα, παιδιά, τα πάντα. Τις τελευταίες μέρες με έχει αφήσει πολύ free η Σοφία γιατί υποτίθεται Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Ο προβληματισμός μου είναι Σοφία. Τι θα φάω το βράδυ. Τι θες να φας. Εχθές αφού έφαγα μπέργκερ. Τι θα φας το βράδυ, τι ναι, εννοείς. Ναι. Το βράδυ είναι η καλύτερη μου ώρα. Χειρότερη όμως είναι. Αγώνω τα όργα, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θες να σου πω τι έφαγα την προηγούμενη εβδομάδα, αν θες το πιστεύεις. Κεμπαπ, αλλά δύο μερίδες, από τέσσερα η κάθε μία. Ναι, αυτό δηλαδή. Όχι. Και η πίτα, και η πίτα που έχει απάνω, δηλαδή ο ψήστης έχει κάνει την πίτα έτσι και στον μπάγκο και έχει πάρει και τον υδρότα. Έλα. Και την έχει βάλει μέσα στη σκάφη. Ρε, αυτό, μόνο έτσι. Έφαγα παιδιά δύο τέτοιες μερίδες. Και εννοείται το βράδυ ξανά φάγα. Και πήγα και με τον Παντέλη και φάγαμε και παγωτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε, αφήστε τα σχόλιά σας από εδώ κάτω. Κάντε δουλίτσα. Εδώ τα σχόλια. Κάντε subscribe. Αυτό, το ρίχτε μια ματιά στο site του Κωνσταντίνου, το FitPal. Ρίχτε μια ματιά στο Instagram. Η Rad τι είναι. Α, μπράβο, τα ρούχα. Ναι, α. Το οποίο το κολάν που έχει στείλει στη Σοφία το διαβάζω μόνιμα Bad Mama. Αντί για Rad Mama. Αλήθεια. Ρίχτε μια ματιά στην εταιρεία της Ευρυδίκης. Μπείτε και στα προφίλ της Ευρυδίκης, του Κωνσταντίνου και αν τυχόν το θυμηθείτε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι το δικό μου. Έχεις και εσύ κανάλι. Έχω κανάλι. Καλά. Περιμένω πρόσκληση. Όχι, δεν κατάλαβες. Ετοιμάζω κάτι. Με μένα. Ναι. Ωραία. Δεν θέλω να μου πεις τι. Όχι, μια καινούρια στήλη είναι. Ωραία. Που θα ξεκινήσουμε παρέα. Δεν ξέρω όμως αν αντέχεις. Νομίζω το έχω. Εντάξει. Ωραία. Το ρίχτε και μια ματιά στο κανάλι της. Κάντε εκεί subscribe και τα σχετικά follow. Τα σχόλιά σας από εδώ κάτω. Από εδώ κάτω τα σχόλιά σας. Και ποιον θέλετε να φέρω, παιδιά, μετά από την Ευρυδίκη και το Βασάλο. Αυτά.